Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Κώστας και σας καλωσορίζω για μία φορά ακόμα στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις από τα επόμενα βίντεο που θα ανεβάζω. Να σας πω ότι το όργανο που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι το γνωστό σε όλους πολύμετρο. Αυτό είναι το παλιό μου πολύμετρο, δουλεύει ακόμα και θα σας δείξω με απλά λόγια πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Ομία είναι, χειρίζονται όλα τα πολύμετρα που κυκλοφορούν στην αγορά και ειδικά τα ψηφιακά με επιλογία, όχι τα αυτόματα. Γιατί το αυτόματο είναι κάτι απλό. Πάμε λοιπόν στον πάγκο να σας δείξω πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Σωστά και απλά. Φύγαμε έχουμε το πολύμετρό μας και να πούμε ότι λέγεται πολύμετρο διότι μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε πολλά πράγματα. Μετράει τάση, συνεχής και εναλλασσόμενη, μετράει ομική αντίσταση, μετράει ε, ρεύμα, συνεχές και εναλλασσόμενο και επίσης ορισμένα άλλα πιο ξεκλικωμένα πολύμετρα. Μπορούν να μετρήσουν πυκνοτή, να έχουν πάνω έξτρα σύνδεση για ε, θερμόμετρο και να μας μετράνε θερμοκρασία. Αλλά το βασικό πολύμετρο μετράει τάση, ρεύμα και αντίσταση. Ένα τέτοιο είναι και αυτό εδώ. Αυτό βέβαια μετράει και τα τραντζίστορ και έχει ένα μετρητή θερμοκρασίας. Επίσης, ε, ανεξάρτητα τι είναι, έχουμε μία επαφή για σύνδεση το κοινό, εδώ συνδέουμε ένα καλώδιο που είναι ο κοινό και για τα υπόλοιπα. Το συγκεκριμένο δεξιά βλέπουμε το, την επαφή του για, για να συνδέσουμε ε, τάση και ε, αντίσταση, ομική αντίσταση. Και τα άλλα δύο αφορούν ρεύμα. Το ένα είναι στην κλίμακα των μιλι δηλαδή ένα χιλιοστό του αμπέρ και, και το αμπέρ, το οποίο βέβαια, συνήθως, είναι ξεχωριστή μέτρηση, απλώς το βάζουμε εδώ και μετράμε ρεύμα. Μέχρι αμπέρ συνήθως δίνουν τα όργανα αυτά μέτρηση. Βέβαια, να πούμε ότι η μέτρηση ε, του, της έντασης του ρεύματος που τη μετράμε σε απέρ, με, με, με τη χρήση ενός πολυμέτρου, πρέπει να κόψουμε το κύκλωμα. Δηλαδή, αν έχουμε ένα καλώδιο, όπως αυτό εδώ, και θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση του ρεύματο δεν μπορούμε να κουμπίσουμε του ακροδέκτε του πολυμέτρου εδώ και να μετρήσουμε. Πρέπει να κόψουμε και να συνδέσουμε το πολυμέτρο σε σειρά. Κόβουμε, βάζουμε εδώ και βγάζουμε από το κοινό. Γι' αυτό και η μέτρηση τη ένταση του ρεύματο με τη χρήση ενό πολυμέτρου είναι κάπω δύσκολη. Την αποφεύγουμε και χρησιμοποιούμε μία αμπεροτζιμπίδα. Είναι ειδικά κατασκευασμένη στο εναλλασσόμενο ρεύμα, αλλά και τώρα έχουν βγει καινούριε αμπεροτζιμπίδε που μετράνε και συνεχέ ρεύμα. Δεν κόβουμε τον αγωγό, απλώ τον πλησιάζουμε στην αμπεροτζιμπίδα και, το... και μετράμε την ένταση που διαραίεται ο αγωγό, χωρί κοπή του κυκλώματο. Αυτό το όργανο μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ένας ηλεκτρολόγος, ένας ηλεκτρονικός και ένας χομπίστας. Από τη στιγμή που κάποιος έχει χόμπι τα ηλεκτρολογικά, παύλα ηλεκτρονικά, του είναι απαραίτητο. Ας δούμε τώρα πώς δουλεύει. Έχει μία φωνή μικρών κρυστάλλου που διαβάζουμε την πληροφορία. Έχει ένα επιλογέα περιστροφικό, υπάρχουν και, και αυτόματα βέβαια τώρα, αυτό είναι κάπως παλιό και θέλω να το δείξω διότι εδώ υπάρχει το πιο πολύ πρόβλημα. Ε, και υπάρχει ο η εισόδη του, όπως είπαμε, ο κοινός, η τάση και, το ρεύα, η, τάση και η αντίσταση που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα και ε, βλέπουμε ότι ο προσαρμογίας έχει περιοχές. Ανάλογα σε ποια περιοχή θα βάλουμε τον επιλογία, κάνουμε και την κατάλληλη μέτρηση. Αν πούμε ότι θέλουμε να μετρήσουμε τάση συνεχούς ρεύματος είναι οι τάσεις που παίρνουμε από μπαταρία ή από κάποια τροφοδοτικά κινητών όπως π.χ. τα παλιά τα νόκια που είχαν ένα βίσμα στρογγυλό με μία τρυπούλα στη μέση αν θέλουμε να μετρήσουμε τέτοιο τροφοδοτικό ή οτιδήποτε άλλο συνεχές στην μπαταρία του αυτοκινήτου μας π.χ. θα το βάλουμε εδώ Συνήθω στο συγκεκριμένο όργανο εδώ πέρα διότι εδώ βλέπουμε ότι διαβάζουμε τάση φέρουμε πιο κοντά τάση και το σηματάκι αυτό είναι το συνεχές ρεύμα. Αν είχε μία γραμμή σαν την περισπωμένη είναι το εναλλασσόμενο. Και από εδώ βλέπουμε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η περιοχή μετράει ομική αντίσταση και έχουμε και δύο επιλογές ε, παράλληλε, ας το πούμε, ταυτόχρονα ότι αν το βάλουμε την επιλογή εδώ θα μπορούμε να μετρήσουμε και, με και μία δίωδο και εδώ μας βγάζει το ήχο του βραχικυκλώματος, το γνωστό μπίπερ. Εδώ βλέπουμε, αν, εδώ εξετάζουμε και τη συνέχεια του καλωδίου. Θα κάνουμε μερικά παραδείγματα να τα δείτε. Συνήθω, πάνω κάτω, ξέρουμε τι περιοχή τάση πρέπει να μετρήσουμε. Αλλά και να μην το ξέρουμε, έχουμε την επιλογή πάντα βάζοντά το στη μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν, ξέρουμε, αν, θέλουμε να μετρήσουμε την μπαταρία ενό αυτοκινήτου, ξέρουμε ότι η μπαταρία βγάζει 12 12V. Αλλά και ακόμα και να μην το ξέρουμε, μπορούμε να βάλουμε μια μεγαλύτερη επιλογή. Εδώ Μετράει μέχρι 1000V. Εδώ μου έχει πέσει λίγο χρώμα. Τι να κάνουμε. <coughs> Εδώ είναι η περιοχή των 200V συνεχού τάση. Εδώ μετράει μέχρι 20. Μέχρι 20. Η επιλογή α αυτό, όπου και να το βάλουμε, δίνουμε το ανώτερο όριο μέτρηση. Δηλαδή, αν έχουμε μία μπαταρία των 12V και τη βάλουμε στο 2, δεν θα μα τη μετρήσει. Θα μα βγάλει ένα μήνυμα. Μία παύλα με ένα άσο. Ε, οπότε να θυμάστε ότι ο επιλογή αυτός είναι τα ανώτερα όρια που, να μετρ... που μπορεί να μετρήσει το όργανο στην κλίμακα αυτή. Και παίζει ρόλο και η ακρίβειά του. Δηλαδή, αν μια μπαταρία των ε, 5V τη μετρήσουμε στα 20 ή στα 1000, σαφώς και θα πάρουμε μια διαφορετική ένδειξη. Ωραία. Ε, αν βάλουμε τον προσαρμογία εδώ, όπως έχουμε το σηματάκι, ε, το, το εναλλασσόμενου, μπορούμε να μετρήσουμε από 2V μέχρι 750V εναλλασσόμενο ρεύματος. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν θέλουμε να δούμε αν μια μπρίζα μας έχει ρεύμα, μας δίνει τάση, θα το βάλουμε στην περιοχή αυτή εδώ και θα πιάσουμε τους ακροδέκτες όμορφα και ωραία με προσοχή και θα τους βάλουμε στους, στις τρύπες της μπρίζας. Θα σας δείξω στο τέλος του βίντεο ένα tip, πώς μπορούμε να βρούμε τη φάση σε μία μπρίζα, με τη χρήση του πολυμέτρου. Γιατί έχουμε και το δοκιμαστικό κατσαβίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, το βάζουμε, ανάβει, είναι η φάση. Τα άλλα, αν το βάλουμε κάπου αλλού δεν δε θα ανάψει. Λοιπόν, ομία, από εδώ, από στην κλίμακα, από το 200 μέχρι το 20μ, 20, μη, 20 μη είναι 20 με 20.000 χιλιάδων ohm. Το K είναι χιλιάδα, οπότε το Μ είναι χιλιάδα της χιλιάδας. Μετράμε αντιστάσεις. Το βασικό λοιπόν πράγμα που πρέπει να προσέξουμε σε ένα πολύμετρο είναι το τι θέλουμε να μετρήσουμε και την περιοχή μέτρησής του. Αν ξέρουμε πάνω κάτω τι περιμένουμε, τι αποτέλεσμα θα πρέπει να έχουμε, βάζουμε την αντίστοιχη κλίμακα στον επιλογέα. Αν δεν ξέρουμε, επιλέγουμε πάντα τη μεγαλύτερη και σιγά σιγά κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Αυτή είναι η σωστή λειτουργία του. Λοιπόν, έχω εγώ δύο ακροδέκτες εδώ. Συνήθως οι ακροδέκτες είναι κόκκινοι και μαύροι. Έχει επικρατήσει το μαύρο να είναι το αρνητικό. Και το κόκκινο να είναι το θετικό. Έτσι ώστε και στην μπαταρία του αυτοκίνητου, αν το βάλουμε, ξέβ, βλέπουμε ότι το κόκκινο καλώδιο που φεύγει από την μπαταρία ε, ε, έχει ε, τάση και το άλλο έχει απλώς ε, αν τα βάλουμε ανάποδα θα μας δείξει αρνητική, ένα μείον εδώ μπροστά. Λοιπόν βάζουμε το μαύρο στο common, στο κοινό, και το κόκκινο στην, στη, στη, στο, ε, στη θέση που μετράμε τάση και αντίσταση. Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό όπως είναι η μέτρηση μιας αντίστασης. Είναι αυτό το μικρό εξαρτηματάκι. Ε, αντίσταση βέβαια είναι και σε ένα θε, θερμοσύμφωνα, το στοιχείο που ε, ζεσταίνει το νερό σε ένα ηλιακό το πράγμα είναι. Λοιπόν, ε, απλώς είναι μεγαλύτερη συσχέδιος. Πώς μπορούμε τώρα να μετρήσουμε την αντίσταση αυτή; Θα πρέπει να εφαρμόσουμε το οργάνο. Εγώ ε, Ξέρω τι αντίσταση είναι, αλλά γιατί αν διαβάσουμε το χρωματικό κώδικα που έχει απάνω, θα μας δείξει. Αν διαβάσουμε το χρωματικό κώδικα, θα, θα μας δείξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δείξουμε το όργανο. Λοιπόν, ανεξαρτήτου του πλευράς, δεν έχει πολυκότητα, δεν έχει συμπλήν η αντίσταση. Ανοίγουμε το όργανο, όπως είπαμε, στη μεγαλύτερη κλίμακα. Ακουμπάμε τον ένα ακροδέχτη στο όργανο, και τον άλλο ακροδέχτη απλώς στην αντίσταση. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι το ρεύμα είναι, είναι μικρό ρεύμα, μην τρομάξετε. θα περάσει και από την αντίσταση και από το σώμα μας, μέχρι το... το, το από το ένα δάχτυλο στο άλλο. Είδατε, και τώρα στον αέρα μου, μου μετράει τη σωματική μου αντίσταση. Για να δούμε έτσι. Είμαστε γύρω στα 13 με γκομ. Όπως είναι εδώ. Είμαστε μέχρι... 20 μη. οπότε αυτό που βλέπουμε είναι μη με γκομ. 1000 στο χιλιάδων ομ Οπότε, δεν ακουμπάμε το άλλο ακρό. Εφαρμόζουμε. Βάζω λίγο αντίσταση εδώ για να πάει καλύτερα. Δεν μετράει. Το, το, το τρίτο ψηφίο πάει να ανοίξει, ναι. Όχι, μην ακουμπήσω, ακούμπησα λίγο. Δεν μπορεί να μετρήσει, κατεβάζουμε ένα κλικ παρακάτω. Δεν μπορεί να μετρήσει, δεν βγάζει μηδέν. Ένα κλικ παρακάτω. Εδώ αρχίζουμε και παίρνουμε μια μέτρηση. Βάλουμε εδώ, και εδώ να το πατάμε γέρα, 4. Πάμε ένα κλικ παρακάτω. 047, πάμε ένα κλικ παρακάτω. 0,474, κίνο. Αν πάμε εδώ, μπορεί να σφυρίξει το όρατο γιατί είναι μικρή αντίσταση αυτή. Δεν μπορεί να το μετρήσει. Γιατί είναι 0400. Οπότε είναι, εδώ μετράει 200 ohm. Οπότε πάμε μέσω παραπάνω. Πα, είδατε ότι έβγαλε ένα σφάλμα. Δεν έβγαλε 0. Έβγαλε άσο. Στο συγκεκριμένο όργανο, το άσο είναι ότι δεν μπορεί να μετρήσει. Έχουμε ε, υπερβεί την κλίμακα. Δεν παθαίνει κάτι όταν μετράμε αντιστάσει. Οπότε αυτή η αντίσταση είναι 473 ohm ή 0,473 κιλο ohm. Με τον τρόπο αυτό μετρήσαμε μία αντίσταση. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βάλουμε στην αντίσταση του θερμοσύφωνα μας απουσία τάσεως, αφού ότι έχουμε ξεσυδέσει από το ρεύμα, ποτέ δεν μετράμε αντιστάσεις που είναι πάνω σε ρεύμα. Να δέχονται τάση, να μπορούν να δουλέψουν. Οπότε, ξεσυραίουμε την αντίσταση, τη βάζουμε στου πολλού που είναι οι ακροδέχτε και μετράμε την αντίσταση του ηλιακού μα θερμοσύφωνο. Τώρα, αν έχουμε κάπου βραχικύκλωμα, κύκλωμα, δηλαδή αν κουμπίσω τους δύο ακροδέχτε, ακούτε τον ήχο, σφυρίζει. Αυτό πάει να πει ότι το κύκλωμα είναι συνεχές. Αν πιάσω αυτό εδώ, όπω είχα πιάσει προηγουμένω, και δεν το βάλω τον ακροδέχτη εδώ. Αλλά τον βάλω ακριβώς εδώ Το βλέπετε Το κάνω πιο καλά Εδώ Αμέσως χτυπάει το όργανο Ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να σας κάνω Είναι με ένα κομμάτι καλώδιο Να δούμε τη συνέχεια του Έχω εδώ ένα παλιό καλώδιο από ένα ρετάλι. Και θέλουμε να δούμε αν δεν ήμασταν σε θέση να διαβάσουμε τα χρώματα αυτό το κομμάτι το πιάσω από εδώ εδώ αυτό το Υπάρχουν και ακροδέκτες με τα λεγόμενα κροκοδιλάκια, τα οποία ε, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Και τώρα, το βάζουμε στο ένα ακροδέκτη εδώ, χτυπάει, δεν χτυπάει, άρα δεν είναι το καλώδιο που ψάχνουμε. Το βάζουμε στο άλλο, χτυπάει, πήγε να χτυπήσει, κούνησα, χτυπάει. Άρα το καλώδιο αυτό είναι αυτό από εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να μετρήσουμε τάση. Έχω την μπαταρία αυτή από το ηλεκτρικό μου κατσαβίδι και θέλω να τη μετρήσω να δούμε τι τάση έχει. Λοιπόν, ανοίγουμε το όργανο. Εδώ γράφει 20,4 βολτ. Οπότε θα πάμε στα 20. Μάλλον όχι, γιατί είναι 0,4. Οπότε θα πάμε μία βαθμίδα παραπάνω. Ανεξαρτήτου πολικότητας μετράω και βρίσκω ότι είναι μόλις 2,3 Volt και έχει ένα μείον μπροστά. Άρα η πολικότητα που κρατάω είναι ανάποδα. Αλλάζω του ακροδέκτες και ξαναμετράμε πάλι 2,3 βολτ. 2,3, 2,4 με διαφορά. Αυτό πάνω ότι το σύν τη μπαταρία είναι από εδώ και το πλήν είναι από εδώ. Εφόσον έχουμε τοποθετήσει σωστά του ακροδέχτε και στο όργανο. Common και το τάση. Μέχρι να πάμε στο επόμενο. Α, ας το πάμε, αφού είναι 2,3 βολτ, ας το πάμε λίγο παρακάτω. Ξανακουμπάμε, βλέπετε, 2,52, πιο ακριβή μέτρηση. Αν το πάμε στα 2, πάει να μετρήσει και βγάζει μονάδα. Γιατί σύμφωνα με το μάνιο του, η μονάδα, είναι, έχουμε υπέρβαση κλίμακας. Οπότε η σωστή κλίμακα είναι αμέσως εδώ. Και στο 1000 να το πάμε θα το μετρήσει. Αλλά θα μας βγάλει 0,02. Πάρα πολύ λίγο. Θα τη βάλω λίγο να φορτίσει. Μέχρι να προχωρήσουμε παρακάτω το βίντεο. Να δούμε σε, σε πόση ώρα θα πάει λίγο παραπάνω. Ωραία. Πάμε τώρα εδώ. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, έτσι. Δεν είναι εύκολα τα, τα πράγματα. Εδώ έχουμε ένα πολύ και θέλουμε να μετρήσουμε την τάση της ε, μπρίζα. Το ίδιο πράγμα είναι και μία μπρίζα σπιτιού. Λοιπόν, έχουμε δύο τρύπε σούκο και τη μία τη γύρωση. Τι θέλουμε να μετρήσουμε, εναλλασσόμενο ρεύμα. Οπότε πάμε στην κλίμακα του οργάνου μας που δίνει τάση, β δηλαδή από τα Volt, και την κυματοειδή γραμμούλα που είναι το εναλλασσόμενο. Πάμε πάντα στο μεγαλύτερο. Ούτω ή αλλιώ αυτό έχει κλίμακα 750 και 200. Εμεί στην τάση τι περιμένουμε, γύρω στα 230-240 στην καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη πιο χαμηλά. Οπότε έχουμε του ακροδέκτε. Αυτοί οι ακροδέκτε έχουν μόνο ικανή για να μετράμε οποιαδήποτε τάση είναι στα όρια του οργάνου. Να το θυμόμαστε αυτό. Οι ακροδέκτε που μα παρέχουν τα όργανα που αγοράζουμε και ειδικά τα επώνυμα, όχι κανένα κινέζικο, με τα κινέζικα να έχουμε μία προσοχή, είναι ικανά να σου παρέχουν την ασφάλεια τη μέτρηση. Εφόσον βέβαια δεν έχουν φθορέ, δεν έχουν κάτι. Διαφορετικά αλλάζουμε του ακροδέκτες. Λοιπόν, πώ μετράμε. Χώνουμε κατευθείαν μέσα στο όργανο και προσπαθούμε να κάνουμε επαφή. Εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε 223 volt τάσεις. Αυτή ήταν η μέτρηση που κάνουμε στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Οτιδήποτε ακουμπήσουμε σε έναν πίνακα μέσα, μεταξύ ουδετέρου και της ασφάλειας ή οπουδήποτε αλλού, θα μας μετρήσει την τάση. αν πούμε ότι είμαστε λίγο πιο κάτω, το ίδιο πράγμα, θα μετρήσει και θα βγάλει το, το, το τη μονάδα. Και με την τελίτσα που πάει να πει ότι δεν είμαστε σε σωστή περιοχή. Αν είχε και άλλη κλίμακα παραπάνω από το 750, θα επιλέγαμε αρχικά την επόμενη και πάμε προς τα κάτω. Το λέω το και το ξαναπαναλαμβάνω γιατί πολλοί κάνουν σφάλμα και δεν μετράνε σωστά. Πάντα επιλέγουμε σε μία άγνωστη πηγή τη μεγαλύτερη κλίμακα του πολυμέτρου και κατεβαίνουμε προς τα κάτω μέχρι την, να βρούμε την πιο καλή μας μέτρηση. Λοιπόν, ε, να σας δείξω τώρα και το tip πώς θα βρούμε με το όργανο, με τους ακροδέχτες, τη, ποια τρύπα από τις δύο είναι η φάση και ο ουδέτερος. Ξέρουμε ότι σε μία γραμμή της, στο σπίτι μας ε, έχουμε μία φάση, ας πούμε ότι είναι αυτή, ένα ουδέτερο, ας πούμε ότι είναι αυτός, χωρί να ξέρουμε ακριβώ τώρα ποιο, και μία γύρωση που σίγουρα είναι αυτή. Αυτό ο ακροδέκτη εδώ είναι γύρωση. Ξέρουμε ότι η γύρωση με τον ουδέτερο βρίσκονται στο ίδιο δυναμικό. Δηλαδή, ε, αν βάλουμε το όργανο στην γύρωση και στις μία από δύο τρύπε και δεν μετρήσει, αυτή. Έχουμε, έχουμε βάλει τότε το όργανο στην γύρωση με τον ουδέτερο. Αν πάρουμε ένδειξη εδώ με εδώ ή εδώ, τότε εκεί που βάλαμε τον ακροδέχτη μας, εκεί είναι η φάση. Οπότε, ας το πάρουμε έτσι. Εδώ στον εναλλασσόμενο δεν παίζει ρόλο το, το, το χρώμα. Το χρώμα παίζει ρόλο πιο πολύ στο συνεχές. Που ήθιστε το μαύρο να είναι ο αρνητικός πόλος, το πλύν, και το κόκκινο να είναι ο θετικός πόλος, το συν. Εδώ είτε τα βάλουμε έτσι είτε έτσι, το όργανο θα μετρήσει πάντα θετικά. Είναι σπάνιες περιπτώσει που θα πάρουμε αρνητική τιμή στο αναλλασσόμενο. Οπότε, βάζουμε αρχικά τα δύο. Μετράμε 220. Χωρίς να κουνήσω το ένα, το τοποθετώ στη γύρωση. Και πάλι μετράει. Οπότε, βγάζω αυτό από εδώ που το είχα και το βάζω εδώ. Μετράει. Το κουνάω λίγο για να σιγουρευτώ. Όχι, δεν μετράει, είναι 0. Άρα αυτό το, το, το σημείο που είναι σίγουρα η γύωση με αυτό το σημείο που πιθανότατα είναι ουδέτερο έχουμε ίσο δυναμικό. Μα βγάζει 0. Άρα συμπεραίνουμε ότι αυτή η γύωση και αυτός είναι Αν αυτό είναι ουδέτερο. Αν αυτόν τον ακροδέκτη τώρα τον βάλω εδώ, αμέσω πετυχαίνουμε τη, τη φάση. Άρα, πια με σιγουριά, ξέρουμε ότι αυτή είναι η φάση και αυτό είναι ουδέτερο. Έτσι, με ένα απολύμετο μπορούμε να βρούμε τη φάση με τον ουδέτερο. Βέβαια, κάνοντα χρήση τη γύρωση. Αν δεν έχουμε γύρωση, δεν μπορούμε να το βρούμε. Λοιπόν, ε, να επιστρέψουμε στη μέτρηση τη μπαταρία. Να δούμε τώρα πώ στο χρονικό περιθώριο τώρα που μιλάμε, τι τάση μα ανέβασε. Μεταφέρουμε την τον επιλογή για το συνεχέ ρεύμα. Παίρνουμε του ακροδέχτε. Και κουμπάμε πήγε στα 21,4 V. Το πάρουμε και με τη σωστή φορά. 21,4, 21,3 παίζει. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας κατατόπισα με τη χρήση του πολυμέτρου. Να, να επαναλάβω ότι είναι ένα απλό όργανο αρκεί να κάνουμε τη σωστή χρήση. Δεν μπορούμε να μετράμε με απλό τρόπο ρεύμα διότι πρέπει να κόψουμε το κύκλωμα και να συνδέσουμε τους ακροδέχτες στη θέση του κυκλώματος. Για το λόγο αυτό έχουν βγει άμπερο τζιμπίδες. Θα σας δείξω σε επόμενο βίντεο. Και να θυμόμαστε ότι για μία, για μία μέτρηση το οποίο, της οποίας δεν ξέρουμε ε, την τιμή τη, καλύτερα είναι να αρχίζουμε από την υψηλότερη κλίμακα του επιλογία και κατεβαίνοντα σιγά σιγά προς τα κάτω μέχρι να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή τιμή. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Α, και μην ξεχνάμε να πατάμε και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που ανεβάζω. Να είστε όλοι καλά.